Η τελετή αγιασμού των υδάτων έγινε στην αναρρυθμιστική λίμνη χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Κυρίλου. Την τελετή παρακολούθησαν πλήθος πιστών και σχεδόν το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως φέτος, μετά από πολλά χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς τολμηρός να βουτήξει στα νερά της λίμνης για να πιάσει το σταυρό. Όπως και να έχει πάντως, το κλίμα παρέμεινε εορταστικό. Σε εύχομαι σε όλους να έχουν έτοιμορα, να χαρίζει ο Θεός υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο και αυτές τις μέρες να είναι πράγματι άγιες ημέρες για όλους μας, να αποτελούν μια αφετηρία για αγιασμό των ψυχών μας, για ένα αγώνα πνευματικό όλων μας. Το 2011 θα είναι πραγματικά μια δύσκολη χρονιά. Ταυτόχρονα όμως θα είναι μια δημιουργική χρονιά, μια χρονιά μεγάλων αλλαγών. Στο τέλος του 2011 θα μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Μέχρι τότε, υγεία, καλή δύναμη, καλή προσπάθεια, συστράτευση όλων στην εθνική προσπάθεια. Χρόνια πολλά σε όλους, τίποτα άλλο. Να αντέξουμε στα δύσκολα, θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Γιατί και το αξίζουμε και το διεκδικούμε. Χρόνια πολλά από καρδιάς. Οι πολίτες βιώνουν δύσκολα, όμως τους λέμε ότι ναι, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει στρατηγική εξόδου από την κρίση, πρέπει να τους εμφυτεύσουμε την ελπίδα. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να στρατευτούμε όλοι, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Η Θεία Φώτιση, την οποία γιορτάζουμε σήμερα, καλό θα ήταν με τον καλύτερο και τον ταχύτερο δυνατό τρόπο να επιδράσει σε όλους μας. Στους πολίτες, στην κοινωνία, στους πολιτικούς. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι η νέα χρονιά με τη φώτιση του Θεού να ληφθούν εκείνα τα μέτρα, ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα βοηθήσει και την πατρίδα μας να πάει μπροστά και τους πολίτες μας να ορθοποδήσουν. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη σεμνότητα, την αγνότητα, την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Εύχομαι Θεός να δίνει φώτιση σε όλους μας και ιδιαίτερα σε αυτούς που κυβερνούν για να διέπονται οι αποφάσεις τους από κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη για ένα λαό που το έχει ανάγκη. Δουλεύουμε εντατικά όλοι στο Δήμο και υπάρχει στην φάση αυτή απόλυτη συνένεση και απόλυτη συνεργασία μεταξύ όλων των δυνάμεων. Και έτσι ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον, να είναι όλος ο κόσμος καλά.